Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε την ομάδα μας πάνω GFAS από το PressOne.gr με πολλές αποκαλύψεις. Πολύ καλησπέρα. Εδώ, το κορίτσι φωτιά, να την είναι. Καλησπέρα. Που όταν ανοίγει το στόμα της δεν ξέρει ποιον θα πιάξει και τι θα πάθουμε. Μη σε πιάσει του πολιτικού στο στόμα τη, τελείωσαν οι πολιτικοί. Δεν ξέρουν και εκείνοι τι θα πάθουν. Κράξιμο, το κορίτσι κράζω. Πάμε εδώ. Τι κάνετε, κυρία Λεμονή μου. Καλά είμαστε. Τα σέβη μας. Δήμαρχη.gr. Προσλήψεις γίνονται. Γίνονται. Φωτιά στα κόκκινα ρούλα. Και προσλήψεις γίνονται και εκλογές θα γίνουν. Τέλος πάντων γίνονται. Πάμε τώρα γρήγορα, γιατί αυτή τη στιγμή βγαίνουν και λένε έρχεται το επίδομα ακρίβειας. Ποιοι το δικαιούνται. Ποιοι παίρνουν τα διπλάσια. Ποιοι αποκλείονται. Αλλά το βασικό είναι πότε θα το πάρουν. Μα αυτό είναι. Έλα, πες μου. Σε ακούμε. Δεν είναι μόνο το επίδομα ακρίβειας, όλα τα επιδόματα, υπάρχει με όλα τα επιδόματα θέματα, Φίλιππε, και αυτό διότι αν διαβάσουμε τα ψηλά γράμματα των φιλόδοξων εξαγγελιών της κυβέρνησης, θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, διότι τα μέτρα στήριξης λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και κάποια από αυτά, κάποιες από τις επιδοτήσεις, απλά δεν θα υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν στο επίδομα θέρμανσης, διευρύνονται τα κριτήρια, αυξάνονται οι δικαιούχοι, το βασικό επίδομα πάει στα 350 από 300, τα έχουμε πει αυτό. Ναι. Κάποιοι όμως θα πάρουν κάτω από 350, ανάλογα και άλλοι περισσότερα, ανάλογα με τις βαθμοημέρες της περιοχής που έχει, κάθε περιοχής που έχει χώρα. Ενδέχεται το σύστημα υπολογισμού του τελικού ποσού να αλλάξει και φέτος να μην ισχύσουν τα κατώτατα όρια των 100 ευρώ, δηλαδή σε Αθήνα, σε Ρόδο, Κρήτη, μπορεί να λάβουν λιγότερα και από πέρσι, 60 έως 80 ευρώ. Γιατί παραμένουν... Άσε να σου εξηγήσω. Κειμενόμενα μας λες ότι είναι. Όχι, θα σου πω. Επειδή παραμένουν αμετάβλητα τα... Πέστα μου με δυο απλές κουβέντες, για να καταλάβουμε. Τι θα πάρουμε, κύριε Σιάννη μου, θα πάρουμε λεφτά ή θα πάρουμε τίποτα άλλο. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Κάποιοι θα πάρουν περισσότερα, κάποιοι λιγότερα, κάποιοι τίποτα. Για ποιο λόγο. Παραμένουν αμετάβλητα τα περιουσιακά κριτήρια. Ήχο. Τα 180.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας. Ναι. Αυξάνονται όμως οι επικειμενικοί. Αν έχεις ακίνητη περιουσία όμως, που στην παίρνει τράπεζα αύριο, τι γίνεται. Σου λέει ακίνητη περιουσία έχεις και ας το παίρνει τράπεζα. Κάποιοι όμως πρέπει να καταλάβετε θα χάσουν το επίδομα. Γιατί? Διότι αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Που χρωστάμε στις τράπεζες. Αυξήθηκαν ήδη, ναι. Άρα τα χρωστάμε στις τράπεζες. Δηλαδή μπορεί τον άλλο μήνα να μας έχουν ξεσπιτώσει, αλλά σου λέει αντικειμενική αξία το σπίτι σου, κύριε, δεν θα πάρεις. Έτσι ακριβώς, όπως το πες. Ούτε πετρέλαια, ούτε επιδόματα, θα βάζει την κλωτσιά να σε πετάξει μέχρι το σπίτι σου. Ναι, γιατί τα ντουβάρια είναι μεγαλύτερα. Μάλιστα, αυτά λοιπόν. Επίσης, ναι. Απ' την άλλη, πες μας και την άλλη. Ναι. Ότι για να γίνει αυτή η παρέμβαση της διεύρυνσης του επιδόματος θέρμανσης, θα σταματήσει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Τα 12 λοιπόν λεπτά ανά λίτρο ή 15 με ΦΠΑ που δίνει το κράτος εδώ και 5 μήνες θα μεταφερθούν στο πετρέλαιο θέρμανσης για να στηριχθούν υποτίθεται τα νοικοκυριά. Έτσι, ο ειδικός φόρος εκμηδενίζεται σχεδόν εκμηδενίζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά στο ντίζελ δεν θα υπάρχει ειδικός φόρος στον οκτώβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, η επιταγή ακρίβειας σε συνταξιούχους έφτω πάει 250 ευρώ. Θα το δει το Δεκέμβριο σε όσου δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ η σύνταξη καθαρά. Το φορολογητέο, όμως υπάρχουν ορισμένα κριτήρια για να συμβεί αυτό. Τι σημαίνει, λοιπόν, αν έχω συνταξιούχους 800 ευρώ και έχω φορολογητέο εισόδημα πάνω από 900.000 ευρώ, χάνω το επίδομα λόγω τεκμηρίων. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι 800 ευρώ θα πάρω το επίδομα των 250 ευρώ. Επίσης, το οικογενειακό ισόπτημα που είχαν το 2021, 19.200 ευρώ. Υπάρχουν οικογένειες που ο σύζυγος ή η σύζυγος εμφανίζεται με υψηλότερο εισόδημα. Χάνει το επίδομα.
Η μακροχρόνια άνεργη θα πάρουν το επίδομα. Αλλά με το εξής κριτήριο. Με ποιο? Δεν υπερβαίνουν μακροχρόνια ενεργή πέραν των 24 μηνών. Τι να μην υπερβαίνουν, γιατί κάνει και μια διακοπή μισό στούντιο. Μακροχρόνια ανεργία πέραν του χρόνου των 24 μηνών. Πρέπει να είναι πάνω από 24 μήνες ή κάτω από 24 μήνες. Αυτό δεν καταλάβω εγώ. Όπως το καταλαβαίνω εγώ, πρέπει να είσαι πάνω. Πρέπει να είσαι κάτω. 250 ευρώ δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι μακροχρόνια άνεργοι που έχουν ανεργία πάνω από 24 μήνες. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή, αν είσαι πολύ άνεργος, τίποτα. Ο λίγων άνεργος πάρτα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα ψηλά γράμματα που όταν έγιναν οι ανακοινώσεις είναι λογικό ακόμα να μην τα ξέρουν και οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν τα είχαν μελετήσει. Όταν κάθεται κάτω και τα μελετούν, τότε βλέπουν άλλα πράγματα. Μάλιστα. Δυστυχώς. Έχει να γίνει το έλα να δεις, βεβαίως. Δηλαδή υπάρχουν και αδικίες. Ο κύριος Μητσοτάκης τα ξέρει αυτά. Δεν νομίζω. Μπορεί να μην τα ξέρει. Κάτσε, ρε παιδιά. Τι γίνεται, του λένε πρωθυπουργέ. Άκου να σου πω τι πρόνοιγε. Δεν πρόνοιγε αγγλικά τα λεπτά. Τα μικρά γράμματα τα έχει δει. Μπορεί να τα ξέρει καν. Θα σου πω τι γίνεται. Του λένε πρόεδρε, πρωθυπουργέ μα. Λέω κύριε, εγώ πες μου. Υπουργέ μου. Υπουργέ, ούτε ο υπουργό ξέρει. Ναι, διευθυντάδε εκεί, γραμματή και φαρισαίοι. Θα δώσουμε στο λαό λεφτά. Μπράβο, βγαίνει ο Μητσοτάκη. Θα πάρετε. Πάρε κόσμο. Πάρε. Αλλά υπάρχουν και ψηλά γραμματάκια των επιτελείων. Που πολλέ φορέ αυτό έχει συμβεί σε όλου του πρωθυπουργού. Τη χώρα. Σε όλους. Ναι, έχει συμβεί. Να λένε και να μην ξέρουν στην πραγματικότητα τι τους γίνεται. Ναι, και μετά... Γιατί τους έχουν πει έτσι τα επιτελεία τους και μιλάω για όλους. Και πρωθυπουργούς του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και ο Τσίπρας. Έχει τύχει αυτό και το έχουμε δει το έργο. Και είναι αυτά τα οποία έχουν ρίξει από την καρέκλα πρωθυπουργούς. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο επίσης. Για πες το. Εντός εισαγωγικών καλό. Για τους λογαριασμούς ρεύματος. Για πες. Θα μπει τέλος στην οριζόντια επιδότηση προς όλους όπως είχαμε. Τι προβλέπει το σχέδιο? Τι προβλέπει? Η γενική επιδότηση, ναι, θα καλύπτει μόνο τις πρώτες κιλοβατόρες. Δηλαδή έως 300 το μήνα ανάλογα και με την γεωγραφική περιοχή. Αν είσαι οικονομικός δηλαδή, άμα κάνεις οικονομία. Όσο ανεβαίνει η κατανάλωση θα μειώνεται η επιδότηση. Για ποιο λόγο? Με το σκεπτικό να μην επιδοτείται η σπατάλη. Μάλιστα. Και βέβαια, εδώ είναι το κειμενόμενο που λες πάνω, διότι τα όρια θα μπορούν να αλλάζουν και βάσει εισοδήματος, κύριας κατοικίας ή και άλλων κριτηρίων. Εντάξει, τρέχα γύρευε. Δηλαδή δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να πάρει επί της ουσίας αυτά ακριβώς που ανακοινώθηκαν. Δεν υπάρχει έτσι. Έτσι όπως τα περιέγραψες τεχνικά και ευχαριστούμε, δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης. Διότι χθες... Αφήσανε απ' έξω τους μικρομεσαίους. Αφήσανε απ' έξω τους συνταξιούχους. Αφήνουνε απ' έξω τους πάντες και τώρα μαθαίνουμε σήμερα τι, ότι ούτε αυτά τα λίγα που ανακοινώθηκε αυτό το καλαθάκι δεν είναι ολόκληρο. Τι να πω, παιδιά. Και αυτές οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους τσάκισαν τους ανθρώπους, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε τώρα για οικίες των 20.000 ευρώ, κάτι 90, κάτι οικίες των 30.000 ευρώ, 150.000 ευρώ. Είμαστε με τα καλά μας. Και ενδεχομένως με ακόμη μεγαλύτερη μελέτη όλων των μέτρων που ανακοινώθηκαν, να βρούμε κι άλλα σημεία που είναι σε εισαγωγικά, κι άλλα βοηθήματα. Εγώ πιστεύω, αλλά μετά, συγγνώμη χαρά, αλλά μετά από αυτά που ακούσαμε χτες από τους πολίτες, θεωρώ ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν ρίξει βάρος τώρα πάνω, τουλάχιστον να συγκρατήσει αυτά που εξήγηλε, θα είναι καταστροφικό. Μάλιστα, για την Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε, γιατί είχαμε έναν καυγά του Άδωνη Γεωργιάδη με τον φίλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή σου, ορντινάτσα του Πούτιν. Πάμε να το δούμε, παρακαλώ.